Το πρώτο τρόφιμο τάπια το 2024 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Καβάλα. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του εγχειρήματο Τρόφι-Τροφή 2024 του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ενώ έχει στόχο να αναδείξει την άμεση σύνδεση του περιβάλλοντο με τον πρωτογενή τομέα και το τρόφιμο. Η δράση συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και το Διεθνέ Πανεπιστήμιο Ελλάδο, ενώ υποστηρίχθηκε από το Επιμελητήριο Καβάλα. Νέα Γεωργία, νέα γενιά. Τι αναμένουμε σήμερα να παρακολουθήσουμε. Σήμερα εδώ στο Επιμελητήριο της Καβάλας έχουμε το πρώτο τρόφι τροφή meetup για το 2024 σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και εδώ το τμήμα της Καβάλας της και με την υποστήριξη του Επιμελητήριου της Καβάλας. Στο τρόφι τροφή meetup λοιπόν, το τρόφι τροφή γενικότερα είναι μια ομπρέλα ε, δράσεων που έχει στο επίκεντρό του την διασύνδεση των φορέων που παράγουν γνώση και καινοτομία, όπως είναι τα Πανεπιστήμια και η Ερευνητική φορείς, με την πραγματική αγορά, με τις εταιρείες του κλάδου, πάντα στον κλάδο της αγροδιατροφής. Ε, για αυτόν τον λόγο, υλοποιούμε σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, τα τροφι τροφι και φέτος, για το 2024, ξεκινούμε από την Καβάλα, σε συνεργασία, όπω είπαμε, με το Διεθνέ Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε για τι σύγχρονε τάσει στην αγροδιατροφή. Βασικό σκοπό του σημερινού ΜΙΤΑ, πέρα από το να μιλήσουμε για τι νέε τάσει, είναι στο τέλο να δημιουργηθούν και κάποιε πρώτε επιχειρηματικέ ιδέε, πρώιμε, οι οποίε θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση και από ένα εργαστήριο παραγωγή ιδεών που θα δημιουργήσουμε κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση. Πρωτογενή τομέα, νέα γεωργία, νέα γενιά. Πώ κάνουμε τη μετάβαση. Σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή για να μπορέσουμε να δούμε, να διαμορφώσουμε τη νέα ημέρα για τον κλάδο τη αγροδιατροφή. Εμεί ω οργανισμό, ο οργανισμό μα Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ο οποίο έχει ιδρυθεί και με την δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, βάζουμε στο επίκεντρο την επόμενη ημέρα του κλάδου τη αγροδιατροφή και δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια από το 2018 στενά με φορεί, με πανεπιστήμια, εταιρείε του κλάδου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ημέρα και να δώσουμε μια νέα προοπτική στου ανθρώπου που ε, ζουν και, ε, και δραστηριοποιούνται στην, στην, στην περιφέρεια, σε αυτόν τον αυτό το κλάδο, για να τους δώσουμε μια νέα προοπτική. Χρηματοδοτικά εργαλεία, πώς μπορούμε να τους ενισχύσουμε και στο τομέα αυτό; Σίγουρα υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, μένει να τα μάθουμε να τα ανακαλύψουμε, αλλά κυρίως να είμαστε προετοιμασμένοι να τα διεκδικήσουμε. Ε, και ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχουν και πηγέ χρηματοδότηση από τράπεζε και από πολλέ άλλε πηγέ. Αλλά αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι ότι οι αγρότε, οι κτηνοτρόφοι, οι μεταποιητέ, οι μικρέ μεταποιητικέ μονάδε δεν είναι έτοιμε να τα διεκδικήσουν με αξιώσει. Ε, μία από τι πρωτοβουλίε, κάποιε από τι πρωτοβουλίε που, που λαμβάνουμε ω οργανισμό είναι και αυτό να του βοηθήσουμε να δημιουργήσουν επιχειρηματικά σχέδια, να μπορέσουν να διαμορφώσουν, να διαμορφώσουν αρχικά μια επιχειρηματική κουλτούρα που αυτό θα του οδηγήσει και στα επόμενα βήματα και θα του βοηθήσει να, ε, να διεκδικήσουν να χρηματοδοτήσει με αξιώσει. Οι συμμετέχοντε φοιτητέ, ερευνητέ και startups του πρώτου τρόφι ΤΑΠ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσε παρουσιάσει από καθηγητέ του Διεθνού Πανεπιστημίου Ελλάδο και από εκπροσώπου επιχειρήσεων που αφορούν την αηφόρο διαχείριση πόρων, ενέργεια και υδάτων στην αγροδιοτροφική επιχειρηματικότητα. Στο δεύτερο μέρο τη εκδήλωση, οι συμμετέχοντε έλαβαν μέρο σε ένα σύντομο εργαστήριο παραγωγή επιχειρηματικών ιδεών και καινοτομία με βάση τι θεματικέ τι οποίε συζητήθηκαν. Νέα Γεωργία, νέα γενιά, ε, πιστε... Τίμονες, οι οποίοι όμω έμπρακτα χρειάζονται καθοδήγηση για αυτή την πόλη. Στην πραγματικότητα, πρόκειται σήμερα για μια σύμπραξη του ε, Δημόσιου Πανεπιστημίου μαζί με τι ιδιωτικέ επιχειρήσει και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο τη Θεσσαλονίκη αλλά και από την πόλη Καβάλλα. Αλλά με κύριο καλεσμένο τον φοιτητή, τον νέο επιχειρηματία, τον νέο ε, στέλεχο τη επιχείρηση, ο οποίο έχει τη φρεσκάδα να απαντήσει στα challenges που θα θέσουν σήμερα με ένα διαφορετικό τρόπο, μη πατρονάρισμένο και επίση θα αποτελέσει ευκαιρία και για τα νέα παιδιά να δοκιμάσουν τι δυνατότητέ του σε, μια, σε ένα διαγωνισμό επιχειρηματική ιδέα με ε, τη δυνατότητα να βραβευτούν και γιατί όχι κάποια μέρα ίσως να υποστηριχθούν κιόλα για να υλοποιήσουν πράγματι αυτές τις ιδέες. Εμείς είμαστε εδώ και νέα γενιά και εμεί, σαν πανεπιστήμιο, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά να υπάρχει όρεξη, φρεσκάδα και δυναμική. Και σήμερα, εδώ, ε, ένα challenge το οποίο θα επιφέρει και αποτελέσματα, πώ θα γίνει η διαχείριση και από το Διεθνέ Πανεπιστήμιο, σε αυτέ τι ιδέε που έρχονται. Το Διεθνέ Πανεπιστήμιο, όπω και όλα τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο για να κάνουν μάθημα, είναι και για να κάνουν έρευνα. Είναι, έχουν τι γνώσει να κάνουν ένα proposal να προσκαλέσουν μέσα σε αυτό ομάδες φοιτητών, γιατί θέλουμε ανθρώπους με ποικίλια ακαδημιακή ηλικία, ε, θέλουμε έναν πλουραλισμό στο προφίλ των εταιριών που συμμετέχουν. Έτσι, οπότε μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτού του είδους οι οι οποίες είναι πολλά υποσχόμενες και υπάρχουν αυτή τη στιγμή κονδύλια και ευρωπαϊκά και ελληνικά, το οποίο μπορεί πράγματι να υποστηρίξουν τις ομάδες των νέων παιδιών. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία για το πώ να του υποστηρίξουμε, πώ θα του συμβουλέψουμε και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του να συνεχίσουν και να πετύχουν. Σήμερα έχουμε εκπροσώπου εταιριών οι οποίοι πράγματι στην πράξη έχουν αποδείξει ότι ένα τέτοιο όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γιατί πολλοί άνθρωποι ήταν φοιτητέ όταν γνωρίστηκαν και όταν ξεκίνησαν τι ιδέε τι οποίε θα μα παρουσιάσουν σήμερα.